Για να δούμε τι σημαίνει και πώς δουλεύει ακριβώς αυτό εδώ το πλακί, θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο πρόγραμμα, ένα καινούριο παιχνίδι. Θα προσθέσω πρώτα απ' όλα μια καινούρια μορφή. Έστω ότι βάζουμε μέσα το boy 1. Να το λοιπόν το boy 1, ας το μικρύνουμε λιγάκι. Πολύ ωραία, ας μικρύνουμε λιγάκι και την γάτα μας. Πολύ ωραία. Θα το βάλω εδώ. Λοιπόν, ερχόμαστε στη γάτα και ξεκινάμε, πηγαίνουμε στον έλεγχο και παίρνουμε ένα για πάντα. Το βάζουμε μέσα. Πάμε στα συμβάντα και βάζουμε μέσα το σημειάκι μας. Όταν γίνει κλικ λοιπόν στο πράσινο σημειάκι, τότε θα ξεκινήσεις το βρόχο αυτόν για πάντα. Ξαναγυρίζουμε στον έλεγχο και παίρνουμε αυτό εδώ το εάν. Εάν λοιπόν για πάντα θα κάνεις το εξής. Θα ελέγχεις εάν συμβεί το εξής. Εάν η γάτα δεν αγγίζει τον boy 1, το παιδί. Τότε θέλουμε να γυρίσει η γάτα προς το παιδί και να τον πλησιάζει. Και αυτό να το κάνει συνέχεια. Άρα λοιπόν, πάμε στους τέλεστες, παίρνουμε μέσα το δεν ισχύει ότι και πηγαίνουμε μετά στους αισθητήρες και παίρνουμε το αγγίζει το βάζουμε μέσα στο δεν ισχύει ότι, αγγίζει το boy 1. Μέχρι στιγμής λοιπόν αυτός ο κώδικας λέει με το που θα ξεκινήσει το παιχνίδι θα ελέγχεις συνέχεια εάν η μορφή μας, η γάτα μας μέσα στην οποία βρίσκεται αυτός εδώ ο κώδικας δεν αγγίζει το boy 1. Όσο λοιπόν δεν το αγγίζει θα κάνεις τα εξής. Θα πάμε στις κινήσεις και θα του πούμε πρώτα απ' όλα δείξε δηλαδή προς το boy 1 και κινήσου στη συνέχεια μέσα στο εάν. Το βάλουμε 5 βήματα να μην είναι πάρα πολύ γρήγορο. Και αυτό το κάνει συνέχεια μέχρι ότου πάψει να ισχύει αυτή εδώ η σχέση. Πότε θα πάψει να ισχύει αυτή η σχέση? Όταν ουσιαστικά η γάτα μας ακουμπήσει, αγγίξει τον boy 1. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Και τώρα μάλιστα να τραβήξω τον boy 1, βλέπουμε ότι η γάτα το ακολουθεί μέχρι ότου αγγίξει η γάτα τον boy 1. Οπότε τότε, σε αυτή την περίπτωση, το αγγίζει τον boy 1, γυρίζει, επιστρέφει, είναι αληθές, ισχύει, με το δεν γίνεται ψευδές, γίνεται δεν ισχύει, δεν είναι αληθές. Οπότε σταματάει πλέον να εκτελούνται αυτές οι εντολές μέσα στο εάν. Τρέχει, συνεχίζει όπως βλέπετε, συνεχίζει να τρέχει αυτό εδώ το σενάριο, για πάντα το κάνει, δεν σταματάει ποτέ, παρά μόνο όταν πατήσουμε το κόκκινο σημειάκι, αλλά δεν μπαίνει ποτέ μέσα στο βρόχο, όταν μάλλον τελικά και αν η γάτα αγγίξει το παιδί. Αν τώρα πάρω το παιδί και το ξανατραβήξω, πάλι μπαίνει μέσα και πλησιάζει προς την γάτα και προς το παιδί και δείχνει προς την κατεύθυνση του παιδιού. Αυτός λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δουλεύει το δεν ισχύει ότι. Παίρνει τη συνθήκη που έχουμε μέσα στο εάν και την αντιστρέφει. Αν η συνθήκη είναι αληθής, την κάνει ψευδή. Και αν η συνθήκη είναι ψευδής, δεν ισχύει, τότε με το δεν την κάνει αληθή.